Η Πράγα σε όλο της το μεγαλείο, η πόλη της γνώσης των γραμμάτων και των τεχνών, θα είναι ο τελευταίος μας σταθμός. Την αναγέννησε ο Κάρλος ο Τέταρτος. Η αγάπη του για αυτήν την πόλη ήταν απερίγραπτη. Σκέφτηκε πως ο τόπος αυτός για να πάει μπροστά θα πρέπει να υπάρξει μόρφωση. Έτσι και έπραξε. Δημιούργησε πανεπιστήμια, σχολές καλών τεχνών, έφερε σπουδαίους καθηγητές με πρώτο λόγο την επιστήμη και τη μάθηση για τους πολίτες του. Από την εποχή του Κάρολο λοιπόν και μετά η Πράγα γίνεται μια ξεχωριστή πόλη. Η γνώση και η μάθηση ήταν πρωταρχικός σκοπός του κάθε νέου. Μοναδική σε τέχνη η Πράγα, πόλη που την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Αξίζει να βρεθείς στο ιστορικό κέντρο της Πράγας, να περπατήσεις στα στενά δρομάκια, να θαυμάσεις τα έργα τέχνης και μαζί τις βιτρίνες από τις πορσελάνες και τα κρυστάλλα της Βοημίας, τις δημιουργίες από κεχριμπάρι και να δοκιμάσεις τις υπέροχες σπεσιαλιτέ. Thank you.
Χαιρετήσαμε την Πράγα με την προϋπόθεση ότι θα ξαναβρεθούμε εδώ σύντομα για να συνεχίσουμε αυτή την αναγνώριση στην υπέροχη τέχνη και στην υπέροχη φύση.